συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, συνεχίζοντας τη μεγάλη μας πολιτική εξόρμηση στο λαό, τη μεγάλη προσπάθεια να φτάσει απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε εργαζόμενη, νέο, νέα, το κάλεσμα ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καθημερινά συναντάμε, συζητάμε με εργάτες και εργάτριες τους χώρους δουλειάς, με ανθρώπους του μόχθου σε πόλεις και χωριά, με νέα παιδιά στα σχολεία, στις σχολές που προβληματίζονται, ακούνε ίσως για πρώτη φορά τι λέει το κόμμα μας και σκέφτονται πως τώρα δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών μας. Και εδώ στα Γιάννενα, οι ανάγκες του εργάτη, του βιοπαλαιστή αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, του κάθε νέου, του φοιτητή, του μαθητή, της γυναίκας, καθρεφτίζεται μόνο μέσα από το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ναι, λοιπόν, στις εκλογές της 21ης Μαΐου μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται το ΚΚΕ. Για να δυναμώσει η αισιοδοξία, η ελπίδα και το πιο σημαντικό, να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο, το δρόμο των ριζικών αλλαγών, της ανατροπής. Έχουμε από την αρχή ξεκαθαρίσει το δίλημα περί σταθερότητας, περί ακυβερνησίας που θέτουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με παραλλαγές οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στο λαό, και έχουμε πει ότι είναι καθαρά δίλημα εκβιαστικό, δίλημα ψεύτικο, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς επειδή συμφωνούν στη βασική γραμμή πλεύσης, μπορούν και να σχηματίσουν κυβέρνηση, ίσως μαζί και με άλλους πρόθυμους, και είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν. Και αν δεν το κάνουν στις 22 Μαΐου, δεν είναι γιατί δυσκολεύονται, είναι γιατί θέλουν να εκβιάσουν ξανά, να κλέψουν με κάθε τρόπο την ψήφο του λαού ξανά. Βέβαια, όσο περνούν οι μέρες, οι εκβιασμοί κλιμακώνονται. Ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε να συμβεί. Παίζουν τα ρέστα τους για να εγκλωβίσουν το λαό μας, να αποσπάσουν τη στήριξή του σε μια πολιτική που την επόμενη μέρα θα επιτεθεί ξανά στο εισόδημά του, στα δικαιώματά του, στην ίδια τη ζωή του. Παίζουν όλοι τα ρέστα τους γιατί ξέρουν ότι το κύρος του ΚΚΕ μέσα στο λαό είναι πολύ ανεβασμένο, ότι είναι πάρα πολύ περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν οι άνθρωποι που ψάχνονται, που δεν τους πάει το χέρι να ψηφίσουν κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια και μας έφεραν ως εδώ, που μας λένε μόνο εσείς μένετε σταθεροί, είστε συνεπείς, παλεύετε διαρκώς για όλους μας. Ξέρουν ότι ο λαός μας και η νεολαία μας έζησε πολλά και την τετραετία αυτή που πέρασε, ότι το σύνθημα «μόνο ο λαός σώζει το λαό» έγινε πράξη σε πολλές περιπτώσεις, όταν το εχθρικό αστικό κράτος ήταν απόν ή και απέναντι, όταν ζωές και περιουσίες θυσιάστηκαν για τα κέρδη τους. Στην πανδημία, στις πυρκαγιές, στις χιονοθύελες, στα δυστυχήματα, στις τραγωδίες, στους πληστηριασμούς, στις εξώσεις. Όμως οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες
ήταν πάντα εκεί, κερί αναμένο για το λαό. Δεν υπολόγισαν κόπους, θυσίες, απαγορεύσεις. Μαζί τα περάσαμε όλα και μείναμε δυνατοί. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να ξεχαστούν μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες της προεκλογικής περίοδου, όσο κι αν έχει κολλήσει η βελόνα της προπαγάνδας των άλλων στο ποιος θα κυβερνήσει με ποιον. Όπως επίσης είναι δύσκολο να κρυφτούν αυτά που έρχονται την επόμενη μέρα, που θα είναι ακόμα πιο δύσκολα ανεξάρτητα από το χρώμα της κυβέρνησης που τελικά θα συγκροτηθεί. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε μέχρι και τις κλειστές τράπεζες του 2015. Μπας και ξεχάσουμε ότι τώρα έχουμε 2023 και οι ανοιχτές τράπεζες τώρα κλείνουν σπίτια. Γι' αυτό και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εκνευρίζεται και οδηγείται στην αμετροέπεια. Έφτασε στο σημείο να μιλάει για ευθύνες του ΚΚΕ, επειδή λέει δεν ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα κυβερνήσει. Και αν δεν του δώσουμε, λέει, τους βουλευτές που μπορεί να του λείπουν για να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ανοίγουμε το δρόμο στο Μητσοτάκη. Ήμαρτον πια, τι άλλο θα ακούσουμε από δάφτους. Αλλά αυτή είναι. Τέτοια φιντάνια ήταν πάντα. Αλήθεια, είναι δυνατόν να μην ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα κυβερνήσει, αφού εμείς θα είμαστε αυτοί που θα βρεθούμε απέναντί του μαζί με το λαό για να αποτρέψουμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα τους. Αν πάντως μας κατηγορεί ότι δεν βοηθάμε κάποιον από τους δύο να κυβερνήσει σε βάρος του λαού, ναι, αυτή την κατηγορία τη δεχόμαστε με μεγάλη μας χαρά, τους λέμε. Και πάντως δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά είναι περίπου το 30% και πάνω του λαού που πλέον απαντάει σε όλες τις έρευνες που γίνονται ότι δεν προτιμά, δεν θέλει κανέναν από τους δυο τους. Και η αλήθεια είναι πως έχουν κάνει και οι δυο μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Τους το αναγνωρίζουμε αυτό. Εμείς πάντως ευθύνες αναλαμβάνουμε μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι απέναντι στον κάθε επίδοξο διαχειριστή της απείλας και του συστήματός τους. Τις αναλαμβάνουμε, για παράδειγμα, απέναντι στα ποτάμια του λαού και της νεολαίας που πλημμύρισαν κάθε πόλη της χώρας μας μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Σε όλους αυτούς είπαμε και τότε και λέμε και τώρα ότι δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα στο βωμό του κέρδους. Έχουμε υποχρέωση, λοιπόν, να βρεθούμε απέναντι σε όποια επόμενη κυβέρνηση, όποιο χρώμα κι αν έχει, που θα συνεχίσει να υπηρετεί τον ίδιο Θεό του κέρδους, και θα το κάνουμε όπως αδιάκοπα, αταλάντευτα, το κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Μάρτυράς μας η εργατική τάξη, ολόκληρος ο λαός της χώρας και των Ιωαννίνων. Το λέμε και το πιστεύουμε. Ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ είναι το μόνο θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να βγάλουν οι κάλπες την 21η Μαΐου. Όλη η δύναμη που θα δώσει ο λαός στο ΚΚΕ θα κατατεθεί για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές του ανάγκες. Οι ανάγκες της νέας γενιάς, ανάγκες οι οποίες δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν ούτε στον αιώνα τον άπαντα, όταν κριτήριο αυτής της ανάπτυξης παραμένει
το καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτό φωνάζει από παντού, όχι μόνο από τα κυβερνητικά πεπραγμένα τους, αλλά και από τα σημερινά κυβερνητικά προγράμματά τους, που νομίζει κανείς ότι έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι. Τα παραδείγματα πολλά και εδώ στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Να πάρουμε το παράδειγμα του νερού, μιας και είμαστε σε μια πόλη όπου βρέχει το μισό χρόνο, έχει πλούσιες υδροφόρες, πηγές, κι όμως ο λαός στερείται την πρόσβαση σε φθηνό και ποιοτικό νερό. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες εμφιάλωσης, τις οποίες επισκέφθηκε πρόσφατα και ο Μητσοτάκης, όχι τυχαία, αφού το τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησής του ήταν αυτό της εμπορευματοποίησης του νερού. Αυτές οι εταιρείες, λοιπόν, χάνουν το μέτρημα των κερδών τους, πανηγυρίζουν για νέες παραγωγικές μονάδες. Από τη μια, οι εταιρείες εμφιάλωσης έχουν αυξήσει πολύ την άντληση υδάτων, παραχωρούνται πηγές και κοινοτικές εκτάσεις σχεδόν τζάπα, δήμοι και περιφέρεια φροντίζουν να τους απαλλάσσουν από πρόστιμα και από την άλλη, περιοχές όπως το Πέραμα, η Κρία, η Κατσικά, η Αμφιθέα, άλλες, βιώνουν τους καλοκαιρινούς μήνες συστηματικές διακοπές νερού. Τα Καρδαμίτσια και οι Παιδινοί κάθε χρόνο πλημμυρίζουν. Το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΙΑΗ έχει μειωθεί στο μισό από το 2000 και ταυτόχρονα ο όγκος των εργασιών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ταυτόχρονα, στις μεγάλες γραμμές εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη, χρησιμοποιώ τα ίδια τα λόγια του Πρωθυπουργού, δίνουν και παίρνουν τα 7 ημέρα η εντατικοποίηση και τα κουκουλωμένα εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι άλλωστε που φέρνουν και τα τεράστια κέρδη. Μαζί φυσικά με τα κλεμμένα χρήματα όλου του λαού που από τη φοροαφέμαξη των οικογενειών μας μετατρέπονται σε επιχορηγήσεις των αναπτυξιακών νόμων για τις περιβόητες επενδύσεις. Υπάρχει και άλλο παράδειγμα από τον νομό που αποδεικνύει ότι λαϊκή ευημερία και καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζουν. Λίγες μόνο μέρες μετά τα εγγένεια της νέας παραγωγικής μονάδας της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη από τον κύριο Πρωθυπουργό, οι κτηνοτρόφοι είδαν και άλλη μείωση στην τιμή που πληρώνονται για το γάλα που τις δίνουν, η οποία δεν καλύπτει πλέον ούτε το κόστος παραγωγής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα έλεγε κανείς πως δεν χρειαζόταν να γίνουν εκλογές για να διαπιστώσει κανείς τις στρατηγικές συγκλήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα που θίγουν τον πυρήνα των αναγκών του λαού. Αρκεί η καθημερινότητα που ζει. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το ζήτημα της υγείας, που θα έλεγε κανείς πως είναι μόνιμα στο επίκεντρο, όχι μόνο γιατί αφορά την ίδια τη ζωή του λαού, αλλά γιατί στα χρόνια που πέρασαν, δεν περάσαμε και λίγα. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτούν προεκλογικά ότι θα φτιάξουν το ΕΣΥ, ότι θα κάνουν χιλιάδες προσλήψεις, ότι θα χτίσουν νέα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, θα, όμως ποιος μπορεί αλήθεια να ξεχάσει τι ζήσαμε αυτά τα χρόνια μέσα στην πανδημία. Όταν η κυβέρνηση προστάτευσε τους ιδιωτικούς ομίλους από την περίθαλψη ασθενών με COVID, τους πρημοδότησε αδρά ώστε να κερδοσκοπούν από τον ανθρώπινο πόνο, είτε με τα τεστ είτε με τη λοιπή νοσηρότητα, αφού τα δημόσια νοσοκομεία έγιναν νοσοκομεία μιας νόσου, τότε δεν ήταν που το ΠΑΣΟΚ συμφωνούσε σε όλα και ο ΣΥΡΙΖΑ, του θα λογαριαστούμε μετά, πρότεινε Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ενδυνάμει υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη κοινής αποδοχής τώρα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
αυτές τις συγκλήσεις στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, ο λαός μας τις πλήρωσε με χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες επιπλέον θανάτους από την λυπή νοσηρότητα. Ακούμε πολλά για το ποιος είναι με το δημόσιο σύστημα υγείας και ποιος θέλει να το ιδιωτικοποιήσει. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί ΠΑΣΟΚ, ο ιδιωτικός τομέας μέρα με τη μέρα γιγαντώνονταν. Κονομάει και από τον ανθρώπινο πόνο, την ώρα που αποδείχθηκε περίτρανα ότι η υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα και προνόμιο για όποιον έχει τη δυνατότητα να πληρώνει. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ προχώρησε και προχωράει η εμπορευματοποίηση των ίδιων των δημόσιων νοσοκομείων, η λειτουργία τους με επιχειρηματικά, όπως λένε, κριτήρια. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος θεσμοθετούσαν μέτρα που μετατρέπουν τις δημόσιες μονάδες υγείας σε ανώνυμες εταιρείες που θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης 18 νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλκυσης ασθενών πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας είναι νόμος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όταν συγκυβερνούσαν, που έβαλε μετά σε εφαρμογή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοστολόγηση ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών για την πλήρη εναρμόνιση του δημόσιου συστήματος υγείας με τους κανόνες της αγοράς και τη μείωση των δαπανών είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε σε εφαρμογή η Νέα Δημοκρατία. Ο πρόσφατος νόμος που αφορά τη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με το φιάσκο του προσωπικού γιατρού αποτελεί προέκταση της αντιλαϊκής μεταρρύθμισης που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Η επιχειρηματική δράση με τα επιπληρωμή απογευματινά ιατρία και πλέον με τα απογευματινά χειρουργία είναι νόμοι που υλοποίησαν όλοι τους. Νέο επεισόδιο σε αυτή την εμπορευματοποίηση είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε πως το όραμα, προσέξτε, όραμα το είπε, της Νέας Δημοκρατίας είναι η μετατροπή όλων των δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό που δεν είπε είναι πως το όραμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εφιάλτης που θα τον πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά οι ασθενείς και οι υγειονομικοί. Είναι αλήθεια πως η μορφή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία σε δημόσια νοσοκομεία, ώστε να παίζουν το ρόλο τους όμως ως μαγαζιά που θα πουλάνε υπηρεσίες και θα έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Πρόκειται για ένα δρόμο που έχουν στρώσει διαχρονικά όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Ένα δείγμα της ευελιξίας εντός εισαγωγικών αποτελεί ο τρόπος στελέχωσης του νοσοκομείου Σαντορίνης που ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με εποχική ενίσχυση μέσω αποσπάσεων προσωπικού από άλλες μονάδες υγείας, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του τουριστικού κεφαλαίου και όχι με πλήρη στελέχωση για τις ανάγκες του πληθυσμού όλο τον χρόνο. Άλλο παράδειγμα είναι το Ωνάσιο, που και αυτό έχει δημόσιο χαρακτήρα, αλλά η λειτουργία του έχει πλήρη επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, αφού οι επισκέψεις και οι εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τους ασθενείς, ενώ υπάρχουν πακέτα πληρωμών για τους ασθενείς που θα χειρουργηθούν προκειμένου να αναβαθμίσουν τη θέση τους και να έρθει το ραντεβού πιο κοντά. Άλλο παράδειγμα είναι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, που μια ματιά στον κανονισμό λειτουργίας του φτάνει για να πείσει και τον πιο δύσπιστο, αφού από την πρώτη παράγραφο ξεκαθαρίζεται
ότι το νοσοκομείο λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Απλά και λιτά. Με μια κουβέντα, αν εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, η ταμπέλα έξω από τα νοσοκομεία θα γράφει δημόσιο και από μέσα θα αλωνίζουν οι κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. Αυτή την πολιτική ακολούθησε και καθόλου δεν αμφισβητεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Πού αλήθεια βρίσκεται η διαφορά τους όταν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ο ΣΥΡΙΖΑ για συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και το ΠΑΣΟΚ μιλάει για σύστημα υγείας όχι όμως δημόσιο και δωρεάν, αλλά υποδημόσια εποπτεία. Αν τις βρει κανείς τις πραγματικές διαφορές, ας τις πει και σε εμάς. Ίδιες. Τα ίδια λένε. Σε απλά ελληνικά, όποιος αποδάφτους και με όποιον αποδάφτους κυβερνήσει, οι ασθενείς θα συνεχίσουν να ξεπαραδιάζονται και άμεσα και έμεσα. Ανοίγει ο δρόμος για νοσήλια και επιπλέον πληρωμές για να ξεφορτωθεί το κράτος περιττές δαπάνες από τον προϋπολογισμό. Ο λαός μας θα πληρώσει διπλά και τρίδιπλα και από δύο και από τρεις μεριές. Σημαντικό κεφάλαιο του κοινού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και του ΜΕΡΑ25, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τους το παρουσιάζουν με παραπλανητικό τρόπο σαν ένα τσουβάλι με λεφτά που η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει όπως θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προβάλλουν την αξιοποίηση που κάνουν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ το ΜΕΡΑ25 κατέθεσε μέχρι και πρόταση νόμου που την ονόμασε άρτια και τεχνοκρατική, όπως πάντα, για τη φιλολαϊκή, λέει, αξιοποίησή του. Φιλολαϊκή αξιοποίηση ενός καραμπινάτου υπερμνημόνιου με τόσα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, πρώτη φορά ακούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από τον κύριο Βαρουφάκη που μας είπε ότι η ρήξη θα γίνει με ένα application στο κινητό, όλα τα περιμένουμε πλέον. Μιας και... Και μιλάω τόσο για την υγεία, γιατί αυτές τις μέρες μαζάλισαν τα κανάλια με τις παρουσιάσεις όλων των άλλων κομμάτων των προτάσεών τους για αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Και μιας και μιλάμε για την υγεία, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που προβλέπονται για εκεί δεν θα δοθούν για λαϊκές ανάγκες, αλλά για την προώθηση των ΣΔΙΤ και για ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα εδώ της Ηπείρου, όπου το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει νέες μονάδες ψυχικής υγείας με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτά θα αφορούν μόνο ιδιώτες και κάποιες ΜΚΟ. Σε αυτή τη βάση, ακόμα και οι δημόσιες δομές που ήδη υπάρχουν στα νοσοκομεία θα μετατρέπονται και αυτές σε ΜΚΟ, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν, λέει, να χρηματοδοτηθούν. Η δίκαιη πολιτική για την υγεία που διακήρυξε προχτές ο κύριος Μητσοτάκης για την επόμενη τετραετία αντιστοιχεί με ένα σύστημα υγείας που το κράτος θα δίνει ακόμα λιγότερα και οι ασθενείς θα πληρώνουν ακόμα περισσότερα για τις ανάγκες τους στους επιχειρηματίες της υγείας και στον εμπορευματοποιημένο δημόσιο τομέα υγείας. Για να πούμε του στραβού το δίκιο, είναι δίκαιη η πολιτική του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για κάποιους. Και αυτοί είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κράτος που τους υπηρετεί. Άδικη, αναχρονιστική και επικίνδυνη όμως είναι για όλο το λαό και ειδικά για τους υγειονομικούς. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της αξιολόγησης που έθεσε ως προτεραιότητα προκειμένου οι δημόσιες μονάδες υγείας
με λιγότερο και ελαστικά εργαζόμενο προσωπικό και με αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς να εξασφαλίζουν, λέει, τη βιωσιμότητά τους. Εν ολίγες μονάδες υγείας ανώνυμες εταιρείες με εξουθενωμένο προσωπικό, με συμβασιούχους και με ασθενείς πελάτες. Αυτή είναι η κανονικότητα που προβάλλει η κυβέρνηση. Πρόσφατο δείγμα είναι η κατάπτυστη εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που γυρίζει την ιατρική έναν αιώνα πίσω, αφού προβλέπει να πηγαίνουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία και να αντιμετωπίζονται από άσχετες ειδικότητες, που βέβαια μετά την κατακραυγή και τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών το πήρε πίσω. Για αυτά τα νέα τέμπη για την υγεία του λαού όμως δεν μιλάει κανείς τους, παρά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και οι συγκλήσεις τους αυτές στην υγεία δεν έχουν τελειωμό. Ας δούμε το ζήτημα των υγειονομικών, των ηρώων που λέγαν, υποκριτικά έτσι τους αποκαλούσαν στην πανδημία τα άλλα κόμματα. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, γενίκευσαν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, λαιλάτισαν τους μισθούς τους, τους οδήγησαν σε επαγγελματική εξουθένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ψήφισε νόμο που κατεργεί τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε πρόσφατο νέο επεισόδιο στο σύριαλ των κοινών τους προγραμμάτων. Ο κύριος Τσίπρας εξάγγειλε από την ΚΟ πρόσφατα την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα και ιδιωτών γιατρών στις νησιωτικές περιοχές, αντί να πούν αυτό που έπρεπε να πούν, ότι θα κάνουν προσλήψεις γιατρών στο δημόσιο. Δηλαδή είπε αυτό ακριβώς που νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη λίγους μήνες πριν και με το οποίο διαφώνησε το σύνολο της ιατρικής κοινότητας της χώρας, τα σωματεία εργαζομένων, οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, οι ιατρικοί σύλλογοι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στα Γιάννενα ο καθένας μπορεί να δει τα αποτελέσματα αυτής της κοινής τους πολιτικής και για την υγεία, είτε κοιτάξουμε τα δύο δημόσια νοσοκομεία της πόλης, είτε τα κέντρα υγείας εδώ στην Ήπειρο. Αυτή την περίοδο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δέχεται τεράστιο αριθμό περιστατικών σαν αποτέλεσμα και της μετατροπής της υγείας σε σύστημα μιας νόσου την περίοδο της πανδημίας. Όλα αυτά τα περιστατικά τα δέχεται με 600 κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού. 450 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι, σε διαρκή ομοιρία, σε διαρκή ανακύκλωση. 150 συμβασιούχοι σε καθαριότητα, σύτηση και φύλαξη βρίσκονται υπό απόλυση από το Δεκέμβρη του 2021 για να ξαναμπεί εργολάβος και με τον αγώνα τους και μόνο έχουν καταφέρει να μείνουν στη δουλειά τους ως το Σεπτέμβριο. Το προσωπικό έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αντίστοιχα, στο ιστορικό νοσοκομείο της πόλης, το Χατζικώστα, η υποστελέχωση συνδυάζεται με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας του προσωπικού, το οποίο διαρκώς συνταξιοδοτείται χωρίς αντικατάσταση. Από αυτά τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μεταφέρονται καθημερινά γιατροί ως περιοδεύοντες για να εφημερεύουν και σε άλλα νοσοκομεία της Ηπείρου και στην Κέρκυρα, τα οποία εμφανίζουν πάλι και εκείνα εικόνα πλήρους διάλυσης. Απ' την άλλη, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν κάθε μέρα. Οι όποιες νέες υποδομές γίνονται υπό τη χορηγία διαφόρων φιλεύσπλαχνων εφοπλιστών δεν σημαίνουν νέο προσωπικό, αλλά αντίθετα φιλέτα για να προχωρήσουν οι business στην υγεία. Και είναι τόσο αδίσταχτοι που κάνουν τρελές business ακόμα και με τον παιδικό καρκίνο και άλλους τομείς. Αλλά την ίδια ώρα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν λίγους νοσηλευτές για να επαναλειτουργήσουν οι 6 από τις 9 αίθουσες χειρουργείου στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, ούτε καν να φτιάξουν μια κλίνη μεθ παιδών.
Στην αντίπερα όχθη είναι η δράση, είναι οι θέσεις, είναι ο καθημερινός αγώνας του ΚΚΕ και του λαού μας. Το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, με περισσότερες από 600 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις την τετραετία που πέρασε, αλλά κυρίως μέσα από τη δράση του στο λαϊκό κίνημα, φανέρωσε ότι τη δύναμη που του δίνει ο λαός την καταθέτει μόνο στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Από αυτά είναι δεσμευμένο το ΚΚΕ και όχι από την κερδοφορία των ιδιωτικών ομίλων που χρόνο το χρόνο σπάνε ρεκόρ κερδών. Μαζί με τον καθημερινό αγώνα για το παραμικρό που αφορά την προστασία της ίδιας της ζωής, της υγείας του λαού μας, το ΚΚΕ διεξάγει χρόνια τώρα ανυποχώρητο αγώνα με ορίζοντα την πραγματική και οριστική λύση. Και πραγματικά μόνιμη λύση αποτελεί η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία με την ανάπτυξη ενός ενιαίου σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας, πανελλαδικά αναπτυγμένου, με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό, με κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες έμειναν μέχρι να ανοίξουν και να κλείσουν οι κάλπες. Και μόλις ξανανοίξουν για την καταμέτρηση, θα κριθούν πάρα πολλά. Όχι, δεν θα κριθεί κυρίως η πολιτική και ο χαρακτήρας της επόμενης κυβέρνησης. Θα κριθεί όμως η δύναμη του λαού μας, το πόσο προετοιμασμένος θα είναι, πόσα εφόδια θα έχει για να δώσει τις μάχες της επόμενης μέρας, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Σκεφτείτε μόνο πόσα από αυτά που ζήσαμε αυτή την τετραετία, πόσες από τις δοκιμασίες που πέρασε ο λαός μας μπορούσε κανείς να τις προβλέψει με ακρίβεια το 2019. Πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η επόμενη τετραετία θα κυλήσει ήρεμα και ομαλά? Ούτε η κυβέρνηση δεν το πιστεύει, που δίνει ασαφείς υποσχέσεις προεκλογικά για αυξήσεις σε μισθούς, εάν όλα πάνε καλά. Επομένως, σας καλούμε όλους και όλες να πάρετε από τώρα τα μέτρα σας. Εδώ στα Γιάννενα ξέρετε καλά ότι ο λαός τις μάχες τις δίνει καλύτερα μαζί με το ΚΚΕ. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι που έχουν στο πλάι τους όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ένα αγωνιστικό εργατικό κέντρο. Ένα εργατικό κέντρο... Ένα εργατικό κέντρο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των αγώνων, για τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, με μαθήματα στα παιδιά των οικογενειών που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήριο, με παρουσία εκεί που πάνε να γίνουν εξώσεις ή πληστηριασμοί. Το ξέρουν επίσης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν αναδείξει τα τελευταία 2 χρόνια την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα την αναδείξουν ξανά πιο δυνατή, πιο ψηλά και την ερχόμενη Τετάρτη και στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα. Το ξέρουν οι μαθητές που βγήκαν μαζικά στους δρόμους και εδώ στα Γιάννενα
μετά το έγκλημα στα Τέμπη, διαδηλώνοντας την οργή τους ενάντια σε αυτό το σύστημα που βάζει την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κέρδους. Και δεν πρόκειται να αφήσουν αυτή τους την οργή, να την καπηλευτεί καμιά δύναμη του συστήματος και ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα τσιράκια του, οι ακροδεξίοι, οι κρυφοί και φανεροί φασίστες και φιλοναζοί εγκληματίες. Είναι άλλωστε τόσο αντισυστημικές αυτές οι δυνάμεις που παλιότερα έστειναν δουλεμπορικά γραφεία για να εξασφαλίζουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα στους εφοπλιστές και στους μεγαλοεργολάβους. Αλλά και σήμερα τι κάνουν? Τη μια μέρα βάζουν μπροστάρι μπροστινό τους έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την άλλη έναν καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων, την ώρα που όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης τους αφιερώνουν δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο. Ποιο σύστημα πεθαίνεις? Μόνο η δύναμη του ΚΚΕ είναι το μέτρο της δύναμης που θα έχει ο λαός μετά τις εκλογές. Και ο λαός των Ιωαννίνων έχει κάθε συμφέρον να εκλέξει για πρώτη φορά μετά από χρόνια κομμουνιστή βουλευτή εδώ. Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και εδώ στα Γιάννενα θα βρει δοκιμασμένους αγωνιστές, εργαζόμενους, εκλεγμένους στα σωματεία τους, στους συλλόγους τους, στους φορείς τους, αναγνωρισμένους από το λαό της περιοχής, που ξέρει ότι θα είναι στο πλευρό του και μετά τις εκλογές. Συνεχίζουμε λοιπόν τη μάχη, αξιοποιούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα που απομένει, με καλό σχέδιο, με καλή οργάνωση του χρόνου, με καλή διάταξη των δυνάμεών μας. Τώρα κρίνεται το αποτέλεσμα. Τώρα είναι που δεν πρέπει να μείνει κανείς που παλέψαμε μαζί, που έχει αγανακτήσει από όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, που προσδοκά από το ΚΚΕ, που έχει ανοιχτά αυτιά απέναντί μας, που να μην τον βρούμε και να συζητήσουμε μαζί του, που δεν θα τον καλέσουμε σε μια σύσκεψη, που δεν θα του ζητήσουμε να μιλήσει κι αυτός με άλλους για να πάνε στην κάλπη με το κόκκινο ψηφοδέλτιο του αγώνα. Τώρα... Τώρα είναι που πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες το περισσότερο που μπορούμε για να σηκώσουμε το κόμμα μας όσο πιο ψηλά γίνεται. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλή συνέχεια στον αγώνα για να σώσει ο λαός το λαό με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Δίνουμε όλη τη μάχη με το ψηφοδέλτιο στο χέρι να φτάσει σε κάθε λαϊκό σπίτι για ισχυρό κουκουέ παντού, για να εκλεγεί κομμουνιστής βουλευτής στα Γιάννενα. Τα ψηφοδέλτια του κουκουέ και στο νομό Ιωαννίνων απαρτίζονται από αγωνιστές που πρωτοστάτησαν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Υποψήφοι είναι ο Νίκος Έξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, η Ανθή Λίγδα, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού, ο Θανάσης Νάκος, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της ΕΛΜΕ, ο Τάκης Τασούλας, επαγγελματίας, η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, συμβασιούχος ΜΕΑ στο νοσοκομείο Χατζικώστα, η Όλη Τσουμάνη, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Ιωαννιτών.